Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα πολύ σοβαρό. Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου για τη ζωή του Ανδρέα Μπάρκουλη, το Joy θυμάται στιγμές από τη ζωή ενός από τους τελευταίους ζωντανούς θρύλους του ελληνικού σινεμά. Όλοι μου λένε πως έχω αλλάξει. Αλλάζει ευτυχία τον άνθρωπο. Μπορεί. Εμένα μ' άλλαξε. Το κορίτσι ο Μπάρκουλης βγήκε σε μια παρέλαση στο Καλλιμάρμαρο. Μια κοπέλα το φώναξε και έμεινε στη σύγχρονη ιστορία μας. Χάλασε και η παρέλαση, έτρεξαν όλα τα κορίτσια με τις φωτιές στον Μπάρκουλη. Θα πας από Κερκυραία, να το ξέρεις. Πεπί, ήταν μια όμοιο κουόρε. Περκέτη μόνη, Αντώνιο, μόνο εσένα αγαπά. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1936. Ήταν ένα από τα τρία παιδιά βολιώτικα που φίλησε τη Μαρία την Πενταγιώτησα. Κυνήγησε την Τζέννη που ήταν το τρελοκόριτσο. Κύριε Σποντέ, νύχτη να κρατάει τον καβλό. Ήταν ο μιμίκος της Μέρης. Ερωτεύτηκε την Αλίκη στους Αμόλοφους και την πήγε διακοπές στην Αίγινα. Μετά φώναξε ψήτ κορίτσια και εκείνα είπαν με μία φωνή. Κορίτσια, ο Μπάρκουλης. Η κραυγή συναγερμό στον κοριτσόκοσμο της δεκαετίας του 60. Όταν έβγαινε στη σκηνή του θεάτρου, γέμιζε η σκηνή από σοκολάτες, λουλούδια, ενώ μερικές πιο ένθερμες πετούσαν και τις τσάντες τους ακόμα για να τις προσέξει. Παρασυρμένος από τη δόξα του Λαμπερού Ζεμπρεμιέ, απόλαυσε την εξύψωσή του σε είδωλο και στάθηκε ικανός συμπροταγωνιστής στο πλευρό όλων, μα όλων των Ελληνίδων στάρ. Και τις φίλησε όλες. Θα παρακαλέσω τις κυρίες να φύγουν από την αίθουσα. Το θέμα αφορά μόνο τις γυναίκες. Έτσι. Τα φιλιά του γέμισαν τις οθόνες και τα κορίτσια φαντασιώνονταν ότι ήταν αυτές στη θέση της Αλίκης, της Τζένης, της Ειρήνης Παπά, της Ανασφόνσου, της Γκυζέλας, της Νόρας, της Ρένας. Τίποτα, να βιάσουμε βράδυ. Λίγησαν έτσι τα πράγματα, βγαίνουν. Αχ, όμορφη που είναι η ζωή, Χριστέ μου, Χριστέ μου, τσιν-τσιν. Ο πλούσιος καρδιοκατακτητής, ο ανέμελος playboy, ο μετρημένος ιδανικός γαμπρός, πάντα μέσα σε άψογα, ατσαλάκωτα κουστούμια και ανοιχτά αυτοκίνητα. Έλα να σκάσουν οι οχτροί μας πια! Το 1958 παντρεύεται την Αλέκα Στρατηγού. Όλοι απογοητεύτηκαν γιατί περίμεναν ότι θα παντρευτεί την Αλίκη ή την Τζέννη. Έκανε τα πάντα για να αποτινάξει από πάνω του την ταμπέλα του Σταρ. Ο ίδιος λέει, έκανα προσπάθεια να ξεφύγω από την ετικέτα του Σταρ. Από τότε κυκλοφορούσαμε τζιν, ελεηνός, αξίριστος και έλεγαν τι συμβαίνει με αυτόν. Ήμουν αντιστάρ. Όμως η ζωή του επιφύλασε πολλές ανατροπές. Το 1973 κατηγορείται για 3,5 γραμμάρια χασίση. Τα πάντα γύρω του καταραίουν. Φεύγει για την Αμερική ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Γίνεται τραγουδιστής και τραγουδάει σε μαγαζιά της Ομογένειας. Εκεί αποφασίζει ένα βράδυ να εγκαταλείψει και την περούκα του. Άρχισα να βρίσκω κάτι βαθύτερο μέσα μου. Μάλλον έναν άλλο εαυτό που μόλις μου συστηνόταν. Γεια σου, μάγκα μου. Είσαι πιο πολλά από όσα νόμιζες θα πει. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1980 και ασχολήθηκε με το θέατρο και την τηλεόραση. Παντρεύτηκε τη Μαρία που ήταν θαυμάστριά του. Μαζί έκαναν ένα παιδί, τον Νίκο. Ο ίδιος θα πει. Η Μαρία και ο Νίκος είναι οι άγγελοί μου στη γη. Του πρόσφεραν τη φροντίδα, τη γαλήνη που τόσο επιζητούσε. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης κατάφερε να υπογραμμίσει τους ρόλους του με στυλ. Και του τρώγε στα δολάρια. Α, σε παρακαλώ, με προσβάλλεις. Μαζί τα τρώγανε. Να δώσει ένα χαριτωμένο αέρα στους τύπους που υποδίθηκε και το κυριότερο, να μην φοβηθεί να είναι κωμικός, ρηψοκινδυνεύοντας το συμπαγές ύφος του Γόη. Γι' αυτό και το κορίτσια ο Μπάρκουλης δεν καθιερώθηκε μόνο από τις ανάγκες της εποχής, αλλά και από το χάρισμα του ίδιου να είναι γρήγορος, άμεσος, δροσερός. Και βέβαια μια χαρά φάτσα.